στα πλαίσια τη 34η αγωνιστική για το πρωτάθλημα στην πρώτη εθνική κατηγορία. Θα διεξαχθεί το σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα στη Λάρισα και τον Αθηναϊκό. Δύο ομάδες που στο λογικό πίνακα βρίσκονται δίπλα-δίπλα, θα λέγαμε. Η ομάδα της Αθήνας, η ομάδα του Βίρονα με 39 βαθμούς κατέχει τη 10η θέση στο λογικό πίνακα, ενώ η ομάδα της Λάρισας με 38 την 11η. Το παιχνίδι ξεκίνησε εδώ στο Αλκαζάρ. Γιατί συνάντησε ο κ. Χατζής από την Καρδίτσα, ο 34χρονος ρέφερι, με πόζα μου του κ. Βασιλάκου και ρέπο. Ο Αθηναϊκός είναι μπροστά στην πρώτη επίθεση. Εθνική προσπάθεια με τον Αλεξούλα σταματάει όμως αντικανονικά, όπως καταλογίζεται, το Σπίνουλα. Να δώσουμε εμείς δύο συνθέσεις των ομάδων όπως έχουν παρατάξει τεχνική τους. Και να ξεκινήσουμε από τη Λάρισα. Ο κ. Αρχοντής έχει παρατάξει ο Μιχαήλ Νεμπλεγλέρα, Τζότζο, Ντελόπουλο, Κολομητρούση, Αλεξούλη, Στόικα, Ντασίλβα, Ζακμακίδη, Τσουκάλη και Ίζα. Πολλές απουσίες για την ομάδα της Λάρισας για μία ακόμη φορά στο τρίτο πρωτάθλημα. Ενώ για την ομάδα του Αθηναϊκού ο Γιάτσα Κογμόχ, ο οποίος πέρασε κάπου τη Λάρισα φέτος και έφυγε σαν κλέφτης, κάτι που είχαμε τονίσει πρώτοι εμείς. Δάφκος, Μπούτζουκα, Ζόταλης, Χατζαγγελής, Θανόπουλος, Κατσάη, Σπίτσα, Αναστασίου, Μπόγκ, Σπίνουλα, Αλβέρτης. Το σουτ έγινε από τους παίκτες του Αθηναϊκού, από τον Ζόταλη, μπάλα έφυγε out. Έλεγα λοιπόν για την ομάδα του Αθηναϊκού. Ο Μιχαήλ θα στήσει την μπάλα στη γωνία της μικρής του περιοχής για να βρει τον Κολομητρούση, τον λίμπερο της Λάρισας. Λέγαμε λοιπόν ότι ενδιαφέρον το παιχνίδι έχει και για τη Λάρισα, γιατί θέλει οπωσδήποτε τους τρίτους συνήθειες για να μην έχει, να μην πει σε περιπέτειες από τα άλλα αποτελέσματα, τα σημερινά αποτελέσματα των ομάδων που κινδυνεύουν άμεσα και έμεσα για τον υποβασμό. Δασίλβα για τον Τζότζο, Τζότζο στο Τζουκάλι, ο Λιώτης που κάνει μια ωραία προσπάθεια εκεί, μπάλα κοντράεται στον Αλβέρτη. Αλβέρτης, μου λέει να στα κόψει προς τη μήνα, μπάλα φτάσει στον Ντασίλβα, Βραζιλιάνος, θα βρει τον Ιζα. Σπατιώτη του. Μπαλιά τρύπα του Ιζα δεν είναι καλή, θα γυρίσει πίσω θα ο Κατσάη. Είναι μονομαχία νικητής μπροστά στον Σπίνουλα. Ο Αλεξούλης, Κολομητρούσης τώρα για τον Στόικα. Ο Στόικας στον Τζουκάλι, Τζουκάλι στα φύση. Ντασίλβα, όλος ο Αθηναϊκός είναι πίσω, εκτός το σούτερ από τον Στόικα, πάρα τα φυγιά του. Ο Αλεξούλης με τον Σπίνουλα σε μια ακόμη νέα τους ενέρα μονομαχία. Ο Μπόγκ με αντίπαλο του Ντασίλβα. Θα νικήσει ο Πολωνός τον Βραζιλιάνο, αρχηγό του Λάρισα, θα γυρίσει πίσω για τον Ζόταλη. Χατζιαγγελής. Νομπελέρας για μία ακόμη φορά θα κόψει έξυπνα την προσπάθεια του παίκτη του Αθηναϊκού. Στο κακά του Ντασίλβα, Ντασίλβα στη ρητάκια, τον συμπατριώτη του Ίζα. Αλλά θα φύγει πολύ αριστερά όμως. Θα σηκώσει ο Ίζα με στόχο το κεφάλι του Τσουκάλη, θα διώξουν καλά το προετοιμένοι παίκτες του Αθηναϊκού με τον Χατζιαγγελή. Τσουκάλης δεν υπάρχει παράβαση. Πάντα Τσουκάλης θα δώσει για τον Ίζα. Το σούτα του Βραζιλιάνο η μπάλα κοντράεται πάνω στο Χατζιαγγελή. Που σώζει τον Αθηναϊκό. Αλβέρτης θα διώξει όπως όπως. Ο Μπόγκ δεν κάνει καλό κοντρόλ. Η μπάλα θα καταλήξει στο Μιχαήλ που έχει αφήσει πολύ μακριά την αιστεία του. Τσουκάλης κεφαλιά πάσα για τον Τζότζο. Στο τέταρτο λεπτό στο Αλκαζάρ όλα αυτά. Τζότζο για τον Ίζα. Δυνατό το μαρκάρισμα από το Θανόπουλο. Πέμπτο λεπτό στο Αλκαζάρ. Το φάουλ για τη Θεσσαλική ομάδα, για τους γηπεδούχους. Εκτελεστής ο Τσουκάλης. Πολλοίς κόσμος κοντά στη γραμμή της μεγάλης περιοχής του Αθηναϊκού. Έξυπνο Τσουκάλης, θα ξεφύγει από το προσωπικό του αντίπαλο. Πάντα Τσουκάλης, θα πέρασε ο Λάβκο. Ο Λάβκο θα σώσει τον Αθηναϊκό. Στην πρώτη καλή ευκαιρία για τη Λάρισα. Στο πέμπτο λεπτό ήταν ένας έξοχος συνδυασμός του Ντασίλβα με τον Τσουκάλη. Αφού ξέρουμε ότι όλοι συνδυάζονται και οι δύο συνδυάζονται με κλειστά μάτια. Τσουκάλης θα πέρασε ο Λάβκο, πλάσαρε ο Λάβκο όμως σωτήρα απόκρουσε. Το φάουλ θα εκτελεστεί. Κάρτα δεν δέχθηκε ο Σαλβατόρε Κατσάη από τον Χατζή, τον καρδιτσό του ρέφερ τη σημερινή συνάντηση. Τσουκάλη Τζότζο σήκωσε. Ο Ίζα καταλάβεται το πέσιμο από τον Θανόπουλο. Πάντα Ίζα θα βγει σέντρα. Τσουκάλη θα κάνει μια προσπίση. Σούτα από τον. Η μπάλα κοντράρεται, όχι. Η μπάλα θα βγει out. Το φάουλ για Σαλβιό Μάρα εκτελεστεί. Ο Τσουκάλη δεν είναι καλά εκτελεσμένο. Θα διώξει στο πρώτο δοκάρι ο Αναστασίου. Μπορεί να καταλήξει και πάλι στο Βουλιώτη. Μέσω τη Λάρισα. Νεμπεγκλέρα Μπονκ παρεμβαίνει εκεί πλάγιο out για τη Σαλική ομάδα. Να συμπληρώσαμε 17 λεπτά παιχνίδι στο Αλκαζάρ. Το 0 δεν παραμένει ανάμεσα στη Λάρισα για τον Αθηναϊκό. Ο Τσουκάλη είναι μπροστά για τη Σαλική ομάδα. Θέλει να βρει κάποιο στίγμα. Πάντα Τσουκάλη μια τρίπλα πάνω στον Ζόταλη. Θα βγει σε σέντρα σούτ εκεί. Δεν πάει στη φάση ο Τζότζο σε κόρνερ από τον Κατσάη. Δεύτερο κόρνερ στη Σαλική ομάδα στο παιχνίδι. Εκτελεστή ο Τζότζο στο 17ο λεπτό. Δεν είναι καλά εκτελεσμένο, θα διώξει στο πρώτο δοκάρι η άμυνα του Αθηναϊκού με τον
Χατζιακελί, παλιά για το Τσουκάρι, δεν υπάρχει παράβαση. Πάρα Τσουκάρι, θα πάει στο δεύτερο, τα πλάγια. Σε τέτοιο σάρι. Να ο Στόικα, θα διώξει όμω ο Δάκο να εκτό θέση, θα διώξει πάνω στη γραμμή. Ο Θανόπουλο, μεγάλη ευκαιρία για τη Λάρισα. Από το λάθο αυτό που έγινε από την άμυνα του Αθηναϊκού. Αλεξούλη και πάλι, θα σταματήσει το Κατσάι. Ωραία προσπάθεια του Αλεξούλη, υπάρχει offside όμω του Στόικα που ήταν σαν να μην συμμετείχε στη φάση. Ανθρωπινο τείχο έχουν σχηματίσει παίκτε του Αθηναϊκού με τον Αναστασίου, τον Ζόταλη και τον Σπίτσα. Τα Σίλβα θα δοκιμάσει απευθείας για να δούμε. Τα Σίλβα απευθείας. Πάμε πάνω στο Δαύκο. Με διπλή προσπάθεια ο Δαύκος θα μπλοκάρει. Από το μαρκάρισμα εκεί το Αλεξούλη που μπήκε στη φάση. Στο 22 αυτή η φάση. 40 λεπτό στο Αλκαζάρ το φάουλ για τη Λάρισα. Εκτελέστηκε γρήγορα από τον Τζουκάλι για τον Τα Σίλβα. Τα Σίλβα θέλει να ξεφύγει από την επιτήρηση του Σπίτσα. Να ο Τσακμακίδης δεν σβολεί στο σούτα το νεαρό. Απόκρουση φανταστική από τον Δαύκο. Νέα προβολή από τον Ίδρα. Διαμαρτυρίες για πέναλτι για χέρι. Για να δούμε. Όλοι οι παίκτες της Λάρισας έχουν πέσει πάνω στο καρτσό τη Λεύθερη, ο οποίος είναι ανέωτος, ο Στόικα συγκρατιέται από το Τζουκάλι. Οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται σε έντονο. Για να δούμε. Μια φάση που σίγουρα θα την ξαναδούμε και θα συζητηθεί. Δεν πάει περίπτωση, ο Κόνερ εκτελέσει και η μπάλα και πάλι πάνω στο χέρι του Αλβέρτη. Τώρα ο Χατζής καταλογίζει χέρι. Κατά την προσκύμαση όπως δεν ήταν χέρι. Τσουκάλης κάνει νόημα στον κόσμο να ξεσηκωθεί, να φωνάξει. Και καλά κάνει αφού το Αλκαζάρ για μια φορά θυμίζει εκκλησία. Ας όμως επιτραπεί η έκφραση. Το φάουλ λέγεται στην αλληλική ομάδα. Η πολιορκία συνεχίζεται μπροστά στην αιστεία του Δαύκου. Ο Ντασίλβα θα είναι εκτελεστής. Πολλοί κόσμος και πάλι μπροστά στην μικρή περιοχή του γραμμίνου κολκύπερ του Αθηναϊκού. Ντασίλβα με το αριστερό. Πιο έξω για τον Τζουκάλι. Τσουκάλι πλασαριστά με στόχο. Στο δεύτερο δοκάρι στο Κολομητρού. Σιγά να δούμε. Κολομητρού θα κερδίσει τη μονομαχία από τον αρχηγό του Αθηναϊκού του Χατζαγγελί. Τσακμακίδης που στάθηκε άτυχος. Ο Δαύκος θα έδωσε εντυπωσιακά σε αυτή τη φάση. Στην προηγούμενη φάση. Αλεξούλης Ντασίλβα. Ωραία προσπάθεια του Βραζιλιάνου για τον Τζουκάλι. Τσουκάλης ανάμεσα από τον αντιπάλους. Πάντα Τσουκάλης. Σε κόρνερ προβολή από τον Αναστασίου. Τρίτη καλή ευκαιρία για τη Λάρισα στο παιχνίδι για να ανοίξει το σκορ και βέβαια ένα πέναλτι που του δόθηκε μια φάση που δεν είχε. Θα βγει σέντρα. Θα διώξει ο Σπίνουλας μπροστά στον Αλεξούλη. Τα Σίλβα. Φάουλα από τον Αλβέρτη. Χατζής καταλογίζει την παράβαση. 43 από τον Σαρκαζάρη. Πολιορκία μπροστά στην αιστεία του Δάφκου. Συνεχίζεται ενώ η διαμαρτυρία συνεχίζεται από την εξέδρα για ένα πέναλτι που δεν δόθηκε στη Λάρισα. Σε μια γνώριμη θέση για τον Τα Σίλβα και τον Τζουκάλι, το φάουλ αυτό για την Σαλική ομάδα. Πολύ πρόσωπο τείχος έχουν σχηματίσει παίκτες του Αθηναϊκού. Εκτελεστής ποιος θα είναι ο Τα Σίλβα, απευθείας. Η μπάλα στα δίχτυα, ένα εκπληκτικό γκολ και πάλι από τον Βραζιλιάνο. Και τι να πούμε βέβαια. Και τι να... Τα σχόλια δικά σας. Τα σχόλια δικά σας για να μην ξαναπούμε ότι είναι γκολ για Όσκαρ. Η Λάρισα ανοίγει το σκορ στο Αλκαζάρ. Στο 43 με ποιον άλλον με τον Βραζιλιάνο αρχηγό της, τον Τα Σίλβα. Ένα γκολ που ανοίγει τη με την ταυτότητα της Βραζιλίας από τον Πάολο και τον Τα Σίλβα. Και βέβαια σας ακούτε τον ύμνο της Λάρισας, καιρός ήταν να παίζετε και από τα μεγάφωνα στα δύο Αλκαζάρ. Στη σέντρα επέκτεση του Αθηναϊκού με τον Μπονκ και τον Σπίνουλα, 1-0 στο Αλκαζάρ, 4ο γκολ για τον Σίλβα, τα 3 με τον ίδιο τρόπο στο φετινό πρωτάθλημα. Η Λάρισα κυβέρνει μπροστά με τον Ισαλά, θέλει να βρει τον Στόικα, με αντίπαλο τον Μπουτζούκα να διώξουν οι παίκτες του Αθηναϊκού σε πλάγι. Την άλλη λοιπόν που το σκορ άνοιξε στο Αλκαζάρ ένα λεπτό πριν από την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Και όλα είναι έτοιμα στο Αλκαζάρ να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι της Λάρισας με τον Αθηναϊκό. Μια Λάρισα που προηγείται στο σκορ από το 44ο λεπτό του πρώτου ημίχρονου χάρη σε ένα έξω χτύπημα φάουλ του Βραζιλιάνου Ντα Σίλβα. Ένα κεραυνό με την σφραγίδα της Βραζιλίας. Αθηναϊκός που έχει μια αλλαγή στην ανάπορα των δύο ημίχρονων στη θέση του Μπονκ. Ο Γιάτσεκ Μόχ έριξε στη θέση τον Τζιμ Πατίκα. Ενώ η Λάρισα συνεχίζει ακριβώς με την ίδια δεκάδα που ξεκίνησε το παιχνίδι. Αθηναϊκός είναι με την μπάλα στην κατοχή του και τον Αλβέρτη. Αλβέρτης για τον Σπίνουλα, Λεξούλης θα μαρκάρει. Χωρίς παράβαση αυτή τη φορά. Θα βγει Λάρισα μπροστά με τον Τσουκάλι. Τσουκάλις καταδιώκεται από τον Αναστασίου. Τσουκάλις παλιά για τον Ίζα. Θα βγει ο Δαύκος. Θα μαζέψει η έγκαιρα. Μπάλα θα καταλήξει στο Στόικα. Και βγαίνει τώρα η Λάρισα μπροστά με τον Ρουμάνο, τον Στόικα. Σε ρόλο playmaker. Ψάχνει να βρει κάποιο στίγμα ο Ρουμάνος, θα αποφύγει το εμπόδιο του Μπουτζουκά, θα σουτάρει ο Ρουμάνος, ο Δαύκος θα πέσει να μαζέψει. Καλή φάση και εντυπωσιακή. Για τον Τσουκάλι, καλή πάσα. Ο Τσουκάλις για τον Αλεξούλη, για να δούμε τον Αλεξούλη σε θετικό ρόλο. Πάντα Αλεξούλης με τα πόδια του. Με την πάση στα πόδια θα σουτάρει, πλασαριστά, ο Δαύκος θα μαζέψει. Να λοιπόν που σας λέγαμε και μας βεβαιώνει ο Γιάννης Αλεξούλης για το αγωνιστικό του ανέβασμα. Τα Σίλβα για τον Αλεξούλη. Από εκεί θα ξεκινήσει η νέα αυτή η προσπάθεια των παχτών της Λιάσης. Πάντα Αλεξούλης. Δεν θα βγει η κεφαλιά του Ίζα, η μπάλα στα δίκτυα, ναι! Η σέντρα από τον Τζοτζο, η μπάλα στα δίκτυα. Η μπάλα στα δίκτυα από την κεφαλιά του Ίζα.
Και εκεί, ναι, εκεί πάει ο Ρίτσα και καλά κάνει να πάει εκεί, ναι. Εκεί πάει στο Γμόχ, εκεί που ήταν παραγωνισμένος ο Βραζιλιάνος και ήθελε να φύγει από τη Λάρισα. Η Λάρισα στο, το 2-0 στο 54. Κολομτρούσης στα Σίλβα για τον Τσουκάλι, η Λάρισα βγαίνει και πάλι μπροστά. Τσουκάλις που έχει πολλά κεφκά. Τσουκάλις, η μπάλα κοντράται, στο έκανα μπει στη βασική γρήγορα από τον Τινόκο. Η μπάλα στα δίκτυα, όχι, για να δούμε. Ήρθα το σούτι μπάλα out. Υπήρξε και μια παράβαση εκεί. Στόικα. Για τον Κολομητρούση, ο Κολομητρούσης θα αλλάξει από την απέναντι πλευρά. Και πάλι Αλεξούλης, νίκησε τον κόλτσο ο Αλεξούλης. Σε ατομική προσπάθεια, καλή πάσα από τον Αλεξούλη. Για τον Τζακμακή θα βγει σέντρα σούτ από τον... Να ο Τσιμπίνης, δεν συμφωνήσει, πάρα στα λίγκια. Να ο Τσιμπίνης, το πρώτο φετινό γκολ στο πρωτάθλημα. Ο Γιώργος Τσιμπίνης με τις πολύ ελάχιστες συμμετοχές. Τρεις για την ακρίβεια από την σέντρα του Τζακμακίδη. Ο Δάφκος δεν μπόρεσε να διώξει Λάρισα. Πραγματοποιεί το 3-0 με τον Γιώργο Τσιμπίνη. Ακριβώς στο 28 λεπτό της επανάληψης. Στο 71. Πατήκας, μα αντίπαλο τον Τζούτσο. Σπίτσα και πάλι Πατήκας. Παλιά βαθιά με στόχο τον Κατσάη. Ο Νεμπελέρας κοιμήθηκε σε αυτή τη φάση. Κατσάη, ωραίο το σούτι, μπάλα out. Πολύ καλή προσπάθεια από την ωραία πάσα του Πατήκα στην έξοδο εκεί του Μιχαήλ. Ο Κατσάη δεν κατάφερε να πλασάρει σωστά. Ο Μιχαήλ θα επαναφέρει. Τα Σίλβα και δείξει τη μονομαχία στον αέρα από τον Σπίτσα. Ο Ζα θα δοκιμάσει την μπάλα κοντά, την άσο καθιστά συμβολή. Στο σούτ όμως του βολιό την άστοχο. Τα Σίλβα και πάλι για τον Τζουκάλι. Έξοχο συνδυασμό για μέγον φορά τα δύο παιχτών τη Λάρισα. Ο Ζα τρέχει, θα νικήσει δύο αντιπάλου. Τα κουνάκια τον Εμπελέρα, ωραία προσπάθεια από τον νεαρό. Το σούτ από τον Εμπελέρα. Η μπάλα θα φτάσει στο Τζουκάλι, Τζουκάλι θα πέσει κάτω. Τράβει αφανέλα από τον Κατσάη. Και εδώ θα ξαναδούμε αυτή τη φάση, σίγουρα μυρίζει. Μια φάση που θα συζητηθεί. Παραλίγο να γίνει το λάθος από τον Μιχαήλ. Ο Αναστασίου τον είδε ήταν έξω στην εκτέλεση του φάουλ. Εκτελέστηκε από τον Ντασίλβα. Μπαγκλέρας Ντασίλβα και πάλι για τον Τσουκάλι. Από τα δεξιά θα βγει σέντρα. Θα διώξουν με τον Χατζακηλή παίκτος να δεν ακούν μπροστά στο Στόικα Κατσάη. Και αυτή τη στιγμή έχουμε το τελευταίο σφύριγμα από τον Καλτσιώτη δεύτερη. Τον κύριο Χατζή εδώ στο Αλκαζάρ για την 32η αγωνιστική στο ποτάμι μας στην πρώτη κατηγορία. Λάρισα Αθηναϊκός 3-0. Από τον Θήμιο Χαδούλο που ήταν στην κάμερα και τον Δίνο Ξαγάκη που ήταν στην περιγραφή. Για τη Θεσσαλική Ραδιοφωνία τηλεόραση, ευχές σε όλους για ένα πολύ